Στην σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ένα θέμα το οποίο από χθες βέβαια βρίσκεται στην επικαιρότητα. Έχει σοκάρει την Κρήτη, έχει σοκάρει βέβαια όλη την χώρα. Έχει να κάνει με ένα ακόμα περιστατικό κακοποίησης ζώων. Κάθε μήνα και από την Κρήτη σήμερα στην Κρήτη δημοσιογραφικά μας απασχολεί τουλάχιστον ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου. Χθες αποκαλύφθηκε μία περίπτωση, ένα περιστατικό, μία απίστευτη κτηνοβία. Περισσότερο ωστόσο θα μας πει και κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Πάμε στο Ρέθυμνο. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Ρούλα Γιαννακάκη, είναι κάτοικος πηγής Ερεθύμνου. Κυρία Γιαννακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Εγώ ευχαριστώ και σας στέλνω την καλησπέρα μου. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό που είπα και πριν από λίγο, ότι κάθε μήνα παρουσιάζουμε τουλάχιστον ένα περιστατικό κακοποίηση ζώου σε παγκρίτιο επίπεδο. Ορισμένοι δεν βάζουν μυαλό και συνεχίσουν ακριβώς βέβαια να δυσφημούν τη χώρα μας, να δυσφημούν τον τόπο μας, να δυσφημούν την Κρήτη. Να μας πείτε περισσότερα και πώς βέβαια η σκυλίτσα σας έφτασε σε αυτή την τραγωδία. Θα σας τα πω από την αρχή. Είχαμε βγει βόλτα Παρασκευή στις 4 Ιουνίου, κατά τις 7.30 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, συνήθως. Ναι. Είχαμε βγει έξω από το χωριό, γιατί μας αρέσει εκεί η βόλτα, και κάποια στιγμή, όπως απομακρυνθήκαμε έξω από το χωριό, άκουσα κάτι φωνές. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν και το σκυλί μου αναστατώθηκε. Όσο πλησιάζαμε σε αυτό το σημείο, τόσο και πολύ ακουγόταν οι φωνές πολύ, πολύ καθαρά. Έτσι, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι και άφησα το σκυλάκι μου να προχωρήσει, να με κατευθύνει στο σημείο που ήταν ακριβώς αυτό που ακουγόταν. Φτάσαμε σε ένα ποτάμι, μέσα σε καλαμιές και αναγκάστηκα βέβαια να μπω και μέσα, γιατί απ' έξω δεν φαινόταν τίποτα. Γιατί όπως σας είπα ήταν στο ποτάμι κοντά, και με τη βοήθεια του στο σκυλάκι μου που το άφησε ελεύθερο για να με κατευθύνει στο σημείο αυτό, κατεβήκαμε στο ποτάμι, περάσαμε κάτι καλάμια, τέλος πάντων με πολύ μεγάλη διαδικασία φτάσαμε στο σημείο και βρήκα μια σακούλα. Με το μεταξύ σακούλα κάτι κινότανε μέσα, δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν. Πέρα τη σακούλα, ανεβήκα πάνω, το φυλάκι μου έκανε σαν τρελό γιατί μύριζε και όλα αυτά. Ανοίγω τη σακούλα και βλέπω δύο μωρά κουτάβια μέσα. Δηλαδή κλειστή η σακούλα από ανθρώπινο χέρι, βέβαια, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα, τα αυτονόητα. Και δύο κουταβάκια. Ναι, μικρά νεογέννητα, ήταν ακόμα με το αίμα της γέννας. Γιατί δεν τα έχει καθαρίσει η σκυλίτσα. Όπως ήταν, ανοίγω τη σακούλα, την πετάω κάτω, τα παίρνω αγκαλιά. Όπως ήταν, τρέχω σπίτι και έκανα ό,τι μπορούσα. Με γάλα, με στα ζεστά, τα καθόλουσα βέβαια. Αυτό, αλλά δυστυχώς δεν αντέξανε. Βρήκαμε και μια σκυλίτσα, ένας καλός κύριος, γιατί το ανέβασα στο Facebook, στην ομάδα Νοιάζομαι του Ρεθύμνου, και βρέθηκε κάποιος κύριος να... Γιατί πρώτα έφυγε το ένα, και ξεπτύχθηκε το ένα και αργότερα το άλλο. Ήρθε ο άνθρωπος γιατί γέννησε η σκυλίτσα του για να το βάλει να θυλάσει τουλάχιστον το ένα. Αλλά σε επικοινωνία μαζί μου μου είπε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ να είναι καλά, ότι δεν τα κατάφερε ούτε και το δεύτερο. Μάλιστα, έγινε κάποια επίσημη καταγγελία μετά αναφορικά με το περιστατικό. Όχι ακόμα, αλλά θα το φτάσει μέχρι εκεί. Πρέπει, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει καταγγελία, προκειμένου βέβαια οι αρχές να έχουν κάτι χειροπιαστό στα χέρια τους για να κινηθούν. Εγώ να σας πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την ευαισθησία σας. Δείχνετε τον δρόμο, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι πως είμαστε όλοι προβληματισμένοι, είτε δημοσιογράφοι είμαστε, είτε απλοί πολίτες, είτε άνθρωποι. Ακριβώς. Να τονίσω επίσης ότι δεν πιστεύω να ήταν από το χωριό μου κάποιος, γιατί όλο το χωριό έπαθε σοκ. Είναι ο δρόμος. Πιθανόν κάποιος πέρασε, κάποιος περαστικός και... Βέβαια, δεν πρέπει να στιγματιστεί σε καμία περίπτωση μια τοπική κοινωνία. Αυτό μπορεί να έγινε από τον οποιοδήποτε και να τα πέταξε τα σκυλάκια σε οποιαδήποτε... Είναι κλειστή κοινωνία και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι στηρωμένα, τα έχουν περισσότερο στηρωμένοι μέσα στις φιλοζωικές οργανώσεις, ξέρουν τους νόμους.
Και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ περήφανη. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να είναι το τελευταίο περιστατικό, το τελευταίο περιστατικό κακοποίησης ζώων. Μια κτηνοδία. Ακριβώς. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.